Γεια σας, από μια ακόμα αποκάλυψη και μια εντελώς προσωπική δική μου αποκάλυψη. Λοιπόν, εμένα πότε έτσι με πιάνει το σύνδρομο του Ρομπέν των Δασών. Θέλω δηλαδή να γίνω καλός σωμαρίτης, ο οποίος να είμαι ενάντια και κόντρα σε μια οποιαδήποτε ενορχιστρωμένη αδικία. Σε μια δηλαδή αδικία που εκτοξεύεται από μια παρέα, από μια ανυπόγραφη συνήθως χωρία αγγέλων ή δαιμόνων, που δεν ψάλουν βέβαια το δόξαν ύψής της, και που πολλές φορές χάνουν τη σημασία του να είναι κανείς σοβαρός. Αν δεν καταλάβετε τον πρόλογο, γιατί τον έκανε το συγκεκριμένο πρόλογο, αποφεύγοντας ένα μικροσκοπικό σαδρά, αυτό το σαρδάν γίνεται επειδή απέναντί μου κάθεται γελώντας, παρά τον πρόλογο μου, η κυρία Έλενα Κρήτα. Γιατί να μην γελάω, καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν με την κυρία Ελένα Κρήτα, γιατί μου λέτε, μου γράφετε κανένα φράγμα, όλους πια τους ξέρεις, όλους στον ενικό, όλοι είσαστε παιδιόθεν φιλεράκια. Με την κυρία Κρήτα, όχι μόνο δεν γνωριζόμαστε, έχουμε και ένα αξιοπρεπέστατο, απόμακρο πληθυντικό. Να τον κρατήσουμε ή όχι. Όπως βολεύει την εκπομπή και εσάς ή εσένα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μια και έκανα και τον πρόλογο για την σημασία του να είναι κανείς σοβαρός, σας βάλουμε ένα ενικό να είναι πιο ζεστό, γιατί πάω και φθινόπωρο. Νομίζω καλύτερα. Είναι από τις πρώτες φθινοπορεινές εκπομπές. Αυτές γινόταν παραθυναλός, με πουκαμισάκια εγώ, με το βουτσάι το Φιλιππίδη, ξέρω εγώ, σχεδόν με μαγιό, και ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα πλατό με κάποιες τάβλες που θυμίζουν κάποια έτσι πρότυπα σκηνογραφικά. Λοιπόν, ο πρόλογός μου ήταν κάποια καρφιά. Εωρούμενα μεν, υπάρχοντα δε. Ναι. Τι έχει να απαντήσει η Έλενα? Κοιτάξτε να δείτε. Ή κοίταξε να δεις. Ή κοίταξε να δεις επίσης. Όταν πρωτοβγήκα στο θέατρο πριν από 4 χρόνια, ήταν με την πρώτη σελίδα, αν θυμάσαι, στο θέατρο Αθηνά. Εκεί πέρα οι κριτικές που υπήρχαν από την Ελένη τη Βαροπούλου, από τον Σπύρο τον Παγιατάκη, από τον Νίνο τον Μικελίδη και πολλούς άλλους ήταν πάρα πολύ περισσότερο από θετικές. Ενθαρρυντικότατες. Πάρα πολύ. Ναι, να κάνω όμως μια παρένθεση για να θυμίσω, γιατί αποκαλυπτικά οι πάντες δεν ξέρουν το όλο διπορικό της Έλενας Ακρήτα ηθοποιού. Ήτανε το front page, δεν είναι? Η πρώτη σελίδα. Η πρώτη σελίδα ήταν ένα θέμα όμως που αφορούσε μια δημοσιογράφο που ήταν εκ προημίου ήδη ό,τι πρέπει για την Έλενα Ακρήτα που ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας. Επειδή ξέρεις από θέατρο, ξέρεις ότι αυτό δεν μειώνει καθόλου τις δυσκολίες. Α, και τις ίσα ίσα μπορώ να πω ότι μια δημοσιογράφος άσχετη στο σανίδι να υποδηθεί μια δημοσιογράφου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι. Ίσως πιο δύσκολο από. Σαν τεχνοτοπία, σαν προσωπικότητα και όλα αυτά. Νομίζω ότι. Κοίταξε να δεις. Επιθέσεις έχουν όλοι μας. Όχι, το αντιπαρχόμαστε αυτό, και μακρινό είναι. Και μακρινό είναι και δεν. Μετά έγινε εγώ Βαστιλέτου στην τηλεόραση. Που ήταν μεγάλη επιτυχία. Που ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι το σενάριο γράφτηκε σε συνεργασία με. Με τον Γιώργο τον Κυρίτσι. Που συμπροταγωνιστούσε. Βεβαίως. Και πάλι μαζί με τον Γιώργο γράψαμε το Στρας. Πολύ ωραία. Κολλητά, πανωτά δηλαδή. Ναι, σε δύο σεζόν. Έγιναν αυτά. Για τα οποία είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Δηλαδή το Στρας είναι μέσα στην καρδούλα μας. Θεωρώ πάρα πολύ και σύνθετο, ναι, πάρα, ναι, πολύ δύσκολο, και είμαι πολύ περήφανη με τον Γιώργο που κάτσαμε και κάναμε αυτό το πράγμα πέρσι, τέτοια εποχή. Το Μαϊμερική το προτιμούν και αυτό. Α, εκεί ήταν η επίθεση περισσότερο. Ωραία. Δηλαδή μέχρι εγώ Βαστιλέτο δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα αποδέκτης επιθέσεων. Ναι. Ήμουνα μάλλον το αντίθετο. Μάλλον θετικά ήταν τα σχόλια. Από πέρσι το χειμώνα έγινε μία μεταστροφή. Την οποία μπορώ και να σου εξηγήσω. Που σημαίνει όμως το εξής. Αυτή η χωρία των αγγέλων που δεν ψάλει, ή των δαιμόνων που δεν ψάλει ο Σανά και δόξα ψήσει στο συγκεκριμένο θέμα, λέει το εξής. Εμείς την Έλενα Κρήτα τη θέλουμε στα χωρικά της ύδατα, εφό ετάχθη, ναι, και μην μπει στα δικά μας λιμέρια, θα την κάνουμε ντά. Και επειδή η Έλενα Κρήτα έπαιξε το Σούγκα, το οποίο ήταν θεατρικό έργο, το οποίο το είχα δει και με τον Ρόμπερτ Μος εγώ στην Αμερική, αλλά δεν έπαιξε το Αμερική το προτιμού καυτό με τη Μέρλιν Μόνρο, που τόλμησε αυτή η δημοσιογράφα, όπως λέμε μοντέλα, να μας βγει ως Μέρλιν Μόνρο. Τα λες εσύ. Απάντησες ακριβώς αυτό που ήθελα να πω κι εγώ. Ο στόχος των επιθέσεων ήταν γιατί υπήρχε μια τεράστια παρανόηση. Ο κόσμος νόμιζε, αυτοί που γράψανε, ανώνυμα, πάντα. Επώνυμα δεν είναι, με έχει χτυπήσει κανένα. Πάντα είναι ανώνυμα. Το ανώνυμο. Θέλεις, παιδί μου, να πεις κάτι για την Έλενα Κρήτα, να τη θάψεις. Πες της το υπογράφοντας το σχόλιο σου. Το ανώνυμο. Εσύ, το βιτριολικό. Εσύ που, ναι, το είδες, μου έγραψες μια πάρα πολύ ζεστή κριτική για το Αμερική του προτιμού καυτό. Γιατί ήξερες πολύ καλά ότι δεν ήταν η Μέρλιν Μονρό. Ήξερες πολύ καλά, επειδή έχεις δει θέατρο και ξέρεις θέατρο, ότι ανεβάζαμε το Sugar, που το έχουν παίξει πάρα πολλές ηθοποιοί στον κόσμο. Ναι. Μία από αυτές. Και μάλιστα τον πρόβλημα παίξει και πολύ μεγάλη ηθοποιός, γιατί ακόμα και στο Λονδίνο που έπαιξε με τον Τόμι Στήλ, ας πούμε, ναι, ήταν άλλο. Διασκευή της διασκευής. Αλλά ο κόσμος δεν ήξερε. Ναι. Εγώ, κοίταξε, αν είχα κάποιες αντιρρήσεις στην κριτική μου, τις οποίες διατύπωσα, ήταν στον αριθμό των τραγουδιών. Στο οποίο μου απάντησε ο Κώστας Αζόγλου, ναι, λέγοντάς μου τα όσα μου είπε αριθμητικά για τα τραγούδια
του συγκεκριμένου musical. Το θυμάμαι musical. Αυτό και ας μην σταθούμε καν σε αυτό. Γιατί αλλά στο θέμα της προσωπικής επίθεσης. Ναι. Νομίζω ότι έγινε μια ταύτιση λανθασμένη έως ανόητη με τη Marilyn Monroe. Μα εγώ δεν πήγα ποτέ να αναμετρηθώ με ένα μύθο του διαμετρήματος Marilyn Monroe. Εγώ πήγα να παίξω ένα ρόλο. Καλά ή κακά. Τη Sugar. Καμία σχέση με τη Marilyn Monroe. Εκεί νομίζω ότι έγινε το μπέρδεμα. Λοιπόν. Όπως κάποιοι αν παίξει τον γαλάζιο άγγελο ή δεν ξέρω τι άλλο, θα πούνε η Μαρλέν Ντίτριχ. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μια στιγμή η Μαρλέν Ντίτριχ καταρχήν είναι ένα σύμβολο που ήταν και πέρα και από το μύθο της Μέρλιν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για του λόγου το ασφαλές, για τις εικόνες το ασφαλέστερο, ας κάνουμε το πρώτο cut και ας δούμε τι ακριβώς έγινε στο θέατρο Δέμπο. Συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη, εγώ φταίω. Δεν χτύπησες. Όχι, δεν χτύπησα. Για ψάξου. Γιατί? Γιατί έτσι κάνουν όλοι. Μόλις καταλάβουν ποιος είμαι, φωνάζουν δικηγόρο, μου κάνουν μήνυση και μετά ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους. Μην ανησυχείτε, εγώ δεν πρέπει να σας κάνω μήνυση, όποιος κι αν είστε. Ευχαριστώ. Γιατί ποιος είστε? Α, όχι. Σας έχω δει κάπου. Δεν νομίζω. Στο ξενοδοχείο μένετε? Όχι, βέβαια. Δεν ξέρω γιατί, αλλά η φυσιογνωμία σας, σαν να μου είναι κάπως γνωστή. Θα με έχεις δει σε κανένα εξώφυλλο, φαίνεται. Μπορεί. Στο Time, ίσως. Το διαβάζω το Time, ανελιπώς. Κάνε πιο εκεί, κοπέλα μου, δεν βλέπω. Δεν βλέπετε τι? Το κότερό μου. Έχετε κότερο? Βέβαια, όπως όλοι μας. Και όπου να είναι θα μου κουνήσουν τα σημαίακια ότι τα κοκτέιλ είναι έτοιμα. Και ποιο από όλα είναι το δικό σας εκείνο εκεί, το πελώριο? Όχι, βέβαια. Κανείς λογικός πλούσιος δεν παίρνει μεγάλο σκάφος. Μόνο 14 κρεβάτια, διαφωνείτε? Απολύτως συμφωνώ. Α, τελείως παρεμπιπτόντας, δεν σας ρωτήσω τα σημαίακια. Ποιος σας τα κουνήσει, η γυναίκα σας? Ο σημαιοφόρος μου. Τα κοκτέιλ ποιος θα τα φτιάξει, η γυναίκα σας? Ο θαλαμιπόλος μου. Και αν σε ενδιαφέρει να μάθεις αν είμαι παντρεμένος. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν δεν είμαι. Αυτό με ενδιαφέρει. Πόσο έκλεισε το πετρέλαιο στη Νέα Υόρκη σήμερα? Ακριβά, πολύ ακριβά. Θα παγώσει ο Κοσμάκης φέτος. Πάω στοίχημα πως όση ώρα μιλάμε θα έχετε κερδίσει και 100.000 δολάρια. Μόνο. Μόνο. Μιλάμε πολλή ώρα, κυρία. Δεσποινής Sugar Cane. Κυρίως Δεσποινής. Λοιπόν, Δεσποινής Cane, παίζετε χρηματιστήριο? Όχι, παίζω και ουκαλίλι. Να. Από χόμπι? Από γιατί πρέπει. Με την Μπιζού και την ορχήστρα τα καυτά κορίτσια. Α, εσείς είστε που παίζετε συνέχεια τις καυτές επιτυχίες, ε? Τις ολόκαυτες, κυρίως τζαζ. Ναι, ξέρω, μερικοί το προτιμούν καυτό, αλλά εγώ προτιμώ την προκλασική μουσική. Κι εγώ οπωσδήποτε. Αλμπινόνι. Αυτό που είπατε πάρα πολύ. Τι κάνεις το βράδυ? Απόψε. Έλεγα μήπως εργώ στο ξενοδοχείο να μας ακούσεις. Τι να ακούσω, το πρόγραμμά σας? Έλεγα μήπως. Φρονώ ότι αυτό ειδικά αποκλείεται. Γιατί φρονείτε, καλέ? Γιατί εγώ βγαίνω στη στεριά μόνο δύο φορές την ημέρα. Με την παλήρια. Για το δικό μου χόμπι. Όστρακα. Όστρακα. Όστρακα τα μαζεύω. Είναι παράδοση της οικογένειας μου από πάπου προς πάπου. Δώσε μας εμάς όστρακο. Καλά, αυτό είναι το σήμα της. Ποιο σήμα? Είστε ο κύριος Σελ. Σελ. Τα πετρέλαια. Μιλές ονόματα. Πώς λέμε Shell και Ιός? Ο και Ιός. Ο και Ιός. Εγώ είμαι. Σας βλέπω συνέχεια πάνω από τα βενζινάδικα. Πάρ' το πίσω αυτό. Κράτο, το έχουμε πολλά. Πάρ' το, μη το ζητάει η εταιρεία σου. Άμα το χρειαστούμε ξέρουμε ποιος το έχει και θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να δειπνίσουμε στο κότερό μου. Κάποια στιγμή απόψε. Και απόψε, γιατί όχι. Και τώρα με συγχωρείς, θέλω να διαβάσω τις τιμές στο χρηματιστήριο του Τόκιο. Αυτό το γεν με βασανίζει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έρθω οπωσδήποτε, αλλά μετά το πρόγραμμα, εντάξει? Ασφαλώς μετά. Συγγνώμη, και η Παρακαλώ. Τα γυαλιά σου θα τα φοράς? Πάντα. Τότε ανυπερθέτως. Αυτά συνέβησαν πέρσι με βαρόνο και επιχειρηματία το Βαγγέλη Βαδά. Και κάλυψα την περσίνη σεζόν. Όμως η Έλενα Κρήτα φέτος και ξανά προς τη δόξα τραβά σε κάτι καινούργιο και μάλιστα Oscar Wilde. Ναι. Θα λέει αυτή καλύτερα από μένα. Θα ήθελα πριν, επειδή είπες έκαστο σε φω ετάχθη, είπαν μερικοί. Ναι, ναι. Όχι για σένα. Το έκαστο σε φω ετάχθη, ο καθένας το αποφασίζει για τον εαυτό του. Δεν μπορούν οι άλλοι να του πούνε πού ετάχθη εσύ και εκεί θα μείνει. Είναι δικαίωμα του καθενός να διαλέγει για τον εαυτό του. Λουκιανός και Λαϊδόνης κάποια ώρα δεν ήθελε να είναι αρχιτέκτονας, ήθελε να είναι μουσικός. Δεν θα το πούμε εμείς, όχι, θα κάθεσαι να σχεδιάζει σπίτια καλά και σώνει. Είναι λοιπόν, η επιλογή είναι απόλυτα να φέρεται το δικό μας δικαίωμα και από εκεί και πέρα καλούμαστε να τη δικαιώσουμε ή όχι. Σαφώς. Αλλά αυτό, αν θέλεις, είναι μια άλλη απάντηση σε αυτούς που λένε: μα έγραφες τόσο ωραία, ήσουν τόσο καλή δημοσιογράφος, γιατί δεν μένεις εκεί? Γιατί δεν θέλω. Γιατί αυτό τον κύκλο τον έκανα. Τώρα θέλω να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου και το δικαιούμαι. Να το προσπαθήσω. Ναι, και θα δούμε το αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα θα το κρίνει
ο θεατής, ο κριτικός, ο φίλος και ο εχθρός. Λένε όμως, τώρα εδώ για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, λένε οι ανυπόγραφοι, και εγώ το μία και το λέμε τώρα έτσι διαζώσεις. Μήπως αυτός ο συγκεκριμένος γάμος με τον Κώστα Ζόγου, που ήταν θεατράνθρωπος, συνετέλεσε στο να αλλάξει γνώμη η Έλληνα Κρήτα και να πει: γεια σας, βέβαια, εντάξει, είμαι επιτυχημένη στον τομέα μου, στο γράψιμο, γιατί να μην κάνω και μια στροφή με το τέρι μου. Καταρχήν η στροφή στο θέατρο προηγείται, όπως εσύ μου θύμισες, είχα ξεχάσει ποια ήταν η πρώτη μου μετάφραση στο θέατρο. Ναι. Μου το είπες εσύ και εγώ σε κοίταζα περίεργα. Είχες δίκιο. Ήταν τότε που είπες. Ήταν πολλά χρόνια και πριν. Να το πούμε, ναι, ναι, οι μεταφράσεις μου, ναι, οι διασκευές μου, οι αποδόσεις που, ναι, έχω κάνει. Και εγώ γράφω για το θέατρο, αλλά δεν θέλησα ποτέ. Δηλαδή, εγώ ανήκω σε θεατρικό συγγραφέα, αλλά δεν επιδίωξα ποτέ να κάνω μια, να βγω στο θέατρο, να παίξω, ας πούμε, ή ένα εργοκείμενο δικό μου. Γιατί είχες άλλη προσωπική επιλογή. Ναι, και ο Γιάννης Ξανθούλης το έκανε. Ωραία, εντάξει. Συζητάμε το εξής τώρα, και να το μάθουν και οι τηλεθεατές, να μάθουν κάτι για την αποκάλυψη, στην αποκάλυψη. Αποκαλυπτικά να πούμε ότι η Έλενα Κρήτα, που φέτος παίζει σε ένα πάρα πολύ όμορφο κεντρικό το θέατρο, το οποίο λέγεται και Μελίνα, με δική σου μάλιστα, με έρημνα, έτσι δεν είναι. Ναι. Το ντεμπούτο της στο θεατρικό, σαν μεταφράστρια, το έκανε σε ένα πάρα πολύ όμορφο έργο που είχα δει εγώ με τη Γκλέα Τζάκσον στο Λονδίνο, ήταν το Rose, και το είχε παίξει η Κατερίνα Βασιλάκου με τον Μακαρίτη, τον άντρα της, τον Θανάση τον Μιλωνά. Λοιπόν, ξεκινάει και πώς έρχονται τα πράγματα, οι συγκυρίες στο θέατρο, από εκεί που ξεκίνησε να γίνει αυτή η ανακύκλωση, και φέτος το όργο που λέγεται πια Μελίνα, γιατί το όργο δεν σημαίνει πια τίποτα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε για το πολύ όμορφο αυτό έργο του Oscar Wilde, τους συντελεστές. Είναι η σημασία να είναι κανείς σοβαρός, μια υπέροχη απόδοση από τα αγγλικά που έχει κάνει ο Μάριος ο Πλωρίτης, που επιτέλους τη μεταφράζει για πρώτη φορά. Γιατί όταν την υπογράφει, με συγχωρείς. Όταν παίχτηκε. Με την Καλογεροπούλου και το Φέρτη. Ήταν η εποχή της δικτατορίας του 69, ναι, και δεν δικαιούται ο Μάριος να βάλει το όνομά του. Αν δεις το πρόγραμμα, δεν υπάρχει μεταφραστής. Πώς ήταν τότε? Δεν υπάρχει, δεν γράφουν. Γράφουν σκηνικά, κοστούμια, σκηνοθεσία, μεταφραστής, μούγκα, τίποτα, κανένας. Λοιπόν, πρώτη φορά ύστερα από 26 χρόνια υπογράφει την συγκεκριμένη... Το The Importance of Ernest ελληνιστή. Ναι, η σημασία να είναι κανείς σοβαρός. Είναι λογοπαίγνιο, βέβαια, το Ernest... Δεν, ναι, μπορείς να το μεταφράσεις, ναι, το Ernest πολύ με το ώρα, Ernest, ναι, ξέρουμε, ναι, το πρόβλημα. Η σκηνοθεσία είναι του Κώστα του Αρζόγλου, η απόδοση του Μάριου του Πλωρίτη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Μιχάλη του Σδούγκου. Όσοι φίλοι έχουν δει τη δουλειά του στο Αμερική, το προτιμούν καυτό, ξέρουν για τι διαμετρήματος σκηνογράφου μιλάμε. Τα γυναικεία κοστούμια είναι της Καποντόπερα, αυτής της τεράστιας καινούργιας εταιρείας, με τη Μάγδα την Κασάπογλου, της Haute Couture. Και μουσική επιμέλεια κάνει ο Ζάκο Μεναχέμ. Ήθελα να πω ότι είναι μια δουλειά όπου θα είμαστε όλοι αλφαβητικά. Δεν υπάρχουν μαρκίζες, φωτεινά γράμματα, μπαλαρίνες να χορεύουν λαμπιόνια. Είμαστε όλοι απλά. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να τα πω τα ονόματα. Εξαιρώ τον εαυτό μου. Είμαι η Μάρο Κοντού, ο Γιώργος Κυρίτσας. Που παίζει το ρόλο που έκανε σταθμό πρόσφατα, εντελώς πρόσφατα, η Μάγκη Σμιθ. Η Μάγκη Σμιθ, έναν υπέροχο ρόλο, και η Μαργαρίτα Λαμπρινού του 69, όταν είχε ανέβει με το θείο. Με την Καλογεροπούλου και το Φέρτη. Φέρτη Καλογεροπούλου. Είναι λοιπόν η Μάρο Κοντού, ο Γιώργος ο Κυρίτσης, η Μαρή Κωνσταντάτου σε πρώτη θεατρική εμφάνιση. Ήμασταν μαζί και στη Γόβα, στη Λέτο και στο Στράς. Ο Σπύρος Μεριανός, ο Πάνος ο Μιχαλόπουλος, ο Γιώργος ο Μπάρτης, η Σοφία η Ολυμπίου και ο Χρήστος ο Σιμαρδάνης. Ο Θεός να με φυλάει αν έχω ξεχάσει κανέναν. Νομίζω πως κανέναν. Από... Ναι, ο Θεός να με φυλάει. Ο Εγώ Θεός, να πω ότι το θέατρο Όρβο μετανομάστηκε, νομίζω, πρωτοπή δική σου και του Κώστα Αρζόγλου σε θέατρο Μελίνα. Σε θέατρο Μελίνα. Τιμής, ένα τρίμπιο, ναι, πούμε, ναι, στη Μελίνα Μερκούρη, και είναι, όλο ανακαινίζεται. Εκβάθρον. Εκβάθρον. Δηλαδή έγινε ένα γιαπί, φύγαν όλα, αδειάστηκαν τα πάντα και γίνεται ένα θεατρικό κόσμημα στην οδό Βουκουρεστίου, πραγματικά. Μακάρι, ένα γιατί, θέατρο εγώ που θα είναι αισθητικά σημείο αναφοράς. Είχα κάνει το Εβίτα τότε μια διασκευή και ομολογώ ότι είχαμε προβλήματα οι άπαντες, διότι ήταν ένα πολύ άσχημο θέατρο. Το όργο που μαθαίνω τρόπο γίνεται ένα κόσμο για την Αθήνα. Κάτι το απίστευτο. Ναι. Κάτι και το απίστευτο. Όλο το καρτιέ αυτό. Μόνο τα καθίσματα, ναι, θα είναι μάθημα, πιστεύω, για το πώς πρέπει να κάθεται ο θεατής και να απολαμβάνει μια παράσταση. Και χαίρομαι γιατί είναι ένα καρτιέ τελείως θεατρικό εκεί. Είναι, ναι, πάρα πολλά θέατρα και νομίζω ότι υπάρχει και μια άμυλα, θέλω να πω, πάρα πολύ έτσι όμορφη. Βέβαια. Μια όμως και ανέφερες τόσους συντελεστές για το συγκεκριμένο έργο του Oscar Wilde, το οποίο γίνεται και πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί εκτός του γεγονότος ότι παίζεται ήδη στο Λονδίνο, εκτός από τη Maggie Smith, γιατί παίζει το Three Tall Women, τώρα το Wyndham, το Wyndham, ναι, επανέρχεται ο Oscar Wilde ρημίτατος, ήδη παίζει στο Παρίσι με την Duperré και τη Sandat, και με μια πλειάδα, δηλαδή, εκλεκτό καλλιτεχνό, όπως είπες και εσύ, αλφαβητικά τους αναφέρω, αρχινώντας από τη Μάρο Κοντού, που είναι και θέμα ιεραρχίας.
Να πούμε ότι μια και ανέφερες ακόμα και την Μαρή Κωνσταντάτου και τον Κυρίτσι, καλό θα ήταν να δούμε εδώ ένα απόσπασμα από την Γόπα Στιλέτο. Δεν έχει σημασία αν είναι μέσα. Μπορεί να διάλεξες κάτι άλλο εσύ να είναι ο Κυρίτσι Μαρή Κωνσταντάτου. Όχι, είναι μια σκηνή μου με τον Γιώργο Κυρίτσι. Λοιπόν, να δούμε πόσο καλή είναι η Έλενα Κρήτα σε ένα σενάριο που ίδια υπογράφει και που πρωταγωνιστεί. Ωραία. Ευχαριστούμε στην υγειά της παράτασης. Ποιες παράτασες, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις ή κάνεις. Εύα, δεν σου κρύβω ότι χάρηκα που σε είδα έτσι αναπάντεχα μπροστά μου. Στην αρχή δεν γνώρισα καλά-καλά αν ήσουν εσύ. Περιμένεις κάποιον άλλη. Όχι, καμιά δεν περίμενα ή μάλλον καμιά δεν με περίμενα. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Είδες, το συνηθίζω σιγά σιγά τον υλικό. Δεν μου είπες τελικά πώς βρέθηκες εδώ. Δεν ξέρω. Το κι εγώ δεν ξέρω. Ίσως... ίσως για όλα αυτά να φταίει η βραδιά έξω από το σπίτι σου. Ακόμη δεν έχω συνέλθει. Εκείνο το βράδυ, κοντά σου ένιωσα έτσι μια ασφάλεια, μια προστασία. Αυτή την προστασία ήρθα να ξαναβρω. Κοντά μου. Δώσε μου το χέρι σου. Σέβα. Δεν ξέρω, τα έχω παίξει. Τι? Τα έχω χάσει. Τα έχω χαμένα. Αυτά είναι η δεύτερη φορά που έρχεσαι έτσι αναπάντεχα μπροστά μου. Δεν νομίζω ότι είναι καιρός να μου πεις τι θέλεις. Τι θέλω? Να περπατήσουμε. Μαζί. Περπατήσουμε λοιπόν. Νομίζω ότι όπως και το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δείγμα που δείξαμε, που ήταν πάρα πολύ προσεγμένα από πάσης πλευράς, όχι μόνο δηλαδή εμψύχου υλικού αλλά και άψυχου, δηλαδή σκηνικά κοστούμια, νομίζω θα μπορούσε να προσθέσεις ότι στο συγκεκριμένο έργο του Oscar Wilde υπάρχουν και πόσα κοστούμια. Τα κοστούμια είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή. Βέβαια, είναι πάρα πολλά. Και σκηνικά πόσα? Αμύθιτα. Τρία σκηνικά. Είναι ένα αριστοκρατικό σπίτι στο Λονδίνο, είναι ένας ολάνθιστος κήπος στην εξοχή και είναι ένα κιόσκι υπέροχο, μια σέρα αν θέλεις, στην τρίτη πράξη. Μεταφέρεται δηλαδή σε μια σέρα. Πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, αυτά για τον διαχρονικότατο Oscar Wilde. Ναι. Ο οποίος φέτος, με συγχωρήσεις διακόπτω, κλείνει τα 100 χρόνια από, από το 1895 που γράφτηκε η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός. Φέτος δηλαδή γιορτάζουμε, και είναι ένας από τους λόγους που επιλέξαμε αυτό το έργο, τα 100 χρόνια από τη συγγραφή του συγκεκριμένου έργου. Τη σημασία να είναι κανείς σοβαρός. Πολύ ωραία. Και προχωράμε τώρα σε κάποια... γιατί αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι όλο αυτό είναι ένα πορτρέτο της Έλενας Ακρίτα. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω και προσωπικές ερωτήσεις. Καταρχήν, ένας γάμος με τον Κώστα Ζόγλου, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το θέατρο, είναι στα συν ενός ευτυχισμένου γενικά γάμου. Γιατί κοίταξε, έκανες ένα γάμο πριν με άνθρωπο εκτός συναφιού. Ο Κώστας Ζόγλου αντίθετα με σένα έκανε άλλους γάμους. Εντός συναφιού. Πάρα πολύ. Δηλαδή με γυναίκες πρωταγωνίστριες. Ναι. Ξεκινάτε παράλληλα και ενώνεστε μαζί με γάμο που είναι για σένα πρωτόγνωρος από πλευράς πρώην συζύγου και για τον Κώστα Ζόγλου το ίδιο. Είναι, μιλάμε γενικά, στα συν ή στα πλην ενός ζευγαριού το ίδιο επάγγελμα. Είναι στα συν όταν καταφέρεις, και εμείς νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει εδώ και αρκετά χρόνια, να βάζουμε κατά κάποιο τρόπο ασφαλιστικές δικλίδες. Δηλαδή, όταν τελειώσει η πρόβα και μπούμε στο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε να μιλάμε για το τι έγινε στην πρόβα ή για το θέατρο. Το σπίτι είναι το σπίτι και η δουλειά είναι δουλειά. Το θέατρο είναι θέατρο.
Όποιος νομίζει δηλαδή ότι ο Κώστας Αρζόγλου με σκηνοθετεί και στο σπίτι, απατάται ικτρά. Στο σπίτι μιλάμε για ό,τι μιλάει ένα ζευγάρι σύγχρονο που είναι παντρεμένο 8 χρόνια όπως είμαστε εμείς. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό, ότι το σπίτι μας είναι ένας χώρος που είναι ο γιος μας ο Παύλος, που είναι οι ανάγκες μας, οι οικογενειακές, οι domestic, οι οικιακές, πες τις όπως θέλεις. Και το θέατρο είναι ένας άλλος χώρος. Πιστεύω ότι αν αρχίσεις να βάζεις το ένα μέσα στο άλλο, μόνο σε κακό θα σου βγει. Τουλάχιστον από την πείρα τη δική μας. Μπορεί για ένα άλλο ζευγάρι να ισχύει κάτι άλλο, να τροφοδοτείται η οικογενειακή του ζωή από το θέατρο. Σε εμάς δεν ισχύει αυτό. Ο μικρός Παύλος, πόσο είναι σαν μελωδία ευτυχίας μια κοινωνά του, είναι η αλήγη. Στην ενορχίστωση του ζευγαριού Ακρίτα Αρζόγλου ή Αρζόγλου Ακρίτα, για να μην... Ο μικρός Παύλος έχει δει ήδη δύο παραστάσεις. Είδε με την ονά του τη μελωδία της ευτυχίας και του λέω τι σου άρεσε πιο πολύ. Και μου είπε το τότ, εννοούσε το τόστ, γιατί η ονά του τον κέρασε τόστ. Αυτό τον εντυπωσίασε. Και έχει δει και το Μερική το προτιμούν καυτό. Και χωρί και τον Μπελά μου τώρα, γιατί θέλει συνέχεια στην κασέτα να βλέπει το Μερική το προτιμούν καυτό και τα τραγουδάκια και τη μαμά του και τον μπαμπά του και όλους. Δηλαδή, εμείς αν τώρα, ειδικά για το μικρό Παύλο, έχουμε δει, ήδη δείξει ένα τηλεοπτικό, έχουμε δει το περσινό το Βέμπο, να βάλουμε ειδικά για το μικρό Παύλο, όταν θα γίνει αυτό το δύο, Παύλο θα καθίσει. Θα πρέπει να το γράψω, γιατί την ώρα που εσύ εκπέμπεις, ο Παύλος κοιμάται. Όχι, η εκπομπή βγαίνει τόσες πολλές φορές. Θα πετύχουμε την επανάληψη παρέα με τον Παύλο. Την επανάληψη, επανάληψη, που αυτή τη χαρίζουμε και οι δυο στο μικρό Παύλο. Ωραία. Ζητάς πολλά, διπλά σου δίνω εγώ. Ήρθε ο καιρός να πω, δεν σ' αγαπώ και το ψέμα. Αγκαλιά, λουκέτο στην καρδιά. Πες μου ένα γεια και πέτα τα κλειδιά. Θέλω εσένα ή κανένα. Αλλιώς ποτέ ξανά. Μολονότι ανοίξε μια οικογένεια η οποία είναι αυτή που είναι, δεν έχει να το πω εγώ βέβαια, και σε έχουν διδάξει καλούς τρόπους, ένα άψογο σαβουαδίβ. Όμως, όσο και καλή Σαμαρίτης να είσαι, κάποια παρείστικα ανυπόγραφα σχόλια σε έχουν στεναχωρέσει. Γιατί το λέω αυτό? Για να τα αντιπαρέλθουμε μαζί, και να πούμε πόσο μπορεί να μας κοστίζει ή να μας αναστατώνει και δει ένα ανυπόγραφο σχόλιο, αλλά πόσο μηδαμινό, μικρό, ασήμαντο, χωρίς σημασία είναι όταν υπάρχει μια φοβερή στιγμή υγείας αγαπημένου ανθρώπου. Στο γάμο, στα 8 χρόνια, υπήρχε μια στιγμή αμαύρωσης, η δραματική, την οποία την έζησε και το Πανελλήνιο. Θέλω να ρωτήσω, όχι κάτι δύσκολο, κάτι εντελώς προσωπικό, την Ελένα Κρήτα. Και σκόπιμα αναφέρω το τρίτο πρόσωπο. Πόσο μηδαμινά, ανεπαίσθητα, της αναχώρησε έναν υπόγραφο σχόλιο για το Σούγκαρ και πόσο τρομερά την αναστάτωσε η στιγμή που ο Κώστας Αρζόγλου έμπαινε στο νοσοκομείο. Κοίταξε να δεις, αυτό ήταν μία πάρα πολύ, ήταν σαν να μπήκαμε σε ένα σκοτεινό τούνελ ο Κώστας και εγώ, και όταν βγήκαμε υπήρχε πάλι φως, αλλά η διαδρομή, αυτό που διασχίσαμε μέσα στο τούνελ, κράτησε πάρα πολύ.
κράτησε πάρα πολύ και δεν υπήρχε τίποτα άλλο στη ζωή μας εκτός από αυτό. Εκεί πρέπει να σου πω, μιλώντας για τα ανυπόγραφα, ήταν εκπληκτικό ότι βρέθηκε κάποιος σε μια εποχή όπου σύσσωμος, ο τύπος, οι φίλοι ήταν κοντά μας, δίπλα μας, με αγάπη, και συνάδελφος επώνυμος, ανώνυμα βέβαια, να γράψει ότι όλη αυτή η ιστορία δεν είναι παρά μια ιστορία δημοσίων σχέσεων. Όταν ο άντρας μου ήταν στο νοσοκομείο και δεν ξέραμε αν θα ζήσει, αν θα πεθάνει. Και την έκβαση αυτή τη ήρθε μια φυλάδα, η οποία ήταν φυλάδα του κέρατα, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, και γράφτηκε από έγκριτο αυτό το πράγμα. Ο μόνος βέβαια, κανένας άλλος. Αυτό δεν θα το συγχωρέσω ποτέ ως ο Ζώσπυρο. Ποτέ. Ό,τι γράφεται για την οικογένειά μου και για το παιδί μου, δεν θα το συγχωρέσω ποτέ. Για μένα, για τη Σούγκαρ, για την Έλενα. Ας γράφουν ό,τι θέλουν στα παλιά μου τα παπούτσια. Είμαι περίεργη να δω τι θα βρουν να γράψουν φέτος. Γιατί υπάρχει ένα έργο σαν τη σημασία να είναι κανείς σοβαρός. Υπάρχει μία, πρώτον. Δεύτερον, μία μαρκίζα που είναι αλφαβητική. Απλή. Δωρική σχεδόν. Τρίτον, ο ρόλος της Γκουέντολιν, που θα παίξω εγώ, σαφώς δεν είναι από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του έργου. Είναι από τους πρωταγωνιστούς, αλλά δεν είναι ο πρωταγωνιστικός. Εξού και τόσες πρωταγωνίστρες όλα αυτά τα χρόνια δεν το έχουν παίξει ποτέ. Εγώ λοιπόν επέλεξα αυτό το έργο γιατί πίστευα το έργο, όχι γιατί είναι ο μεγάλος ρόλος. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα βρουν φέτος να γράψουν για μένα. Κοίταξε, αυτό το κουιντέτο ερμηνείας. Έτσι, η ρόλη είναι οι δύο ανδρικοί, ναι, και ο ρόλος της Μάρος Κοντού. Ναι. Αυτή είναι η βασική, η αυτό πέντε, που λέμε ναι. παλιά τα μπουντέλια, τα ναι. θεμέλια. Ο ρόλος ο δικός μου, που είναι ισότιμος με τη Μαρή Κωνσταντάτου, είναι οι δύο. Ενζωνίου, ας πούμε. Αν το μία ενζωνίου και μία ντάμα, όπου ναι. είμαι εγώ, δεν είμαι ενζωνίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε ένα περιθώριο, κατά κάποιο τρόπο, που το ξέρεις πολύ καλά γιατί ξέρεις το έργο. Ναι, ναι. Για να δούμε τι θα βρουν να γράψουμε φέτος. Όχι, αυτό γιατί και εγώ πραγματικά, κοίταξε, να γίνει μια τέτοια εκπομπή που πολλές φορές η δική σου εκπομπή βγαίνει σήμερα που κάνω 6 εκπομπές. Που σημαίνει 6 διαφορετικά ρούχα, 6 διαφορετικοί άνθρωποι που είναι τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση με τον Νίκο Ρίζο που έχει προηγηθεί και φυσικά δεν έχει σχέση με τον Μπιατάη, ξέρω εγώ, τον Βαλτινό που θα έρθει μετά. Και με τον Γρηγόρη έχουμε και μια σχέση φιλική που δεν έχουμε μαζί. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι δύσκολο. Όμως έτυχε φέτος ένα πολύ αγαπητό μου πρόσωπο να έχει μια περιπέτεια υγείας και να καταλάβω πόσο ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά δεν λέω, είναι αυτά τα σχόλια που αυτά με δαιμονίζουν εμένα σαν Νικολετάτο, τα ανυπόγραφα, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις παροδικά έστω προβλήματα υγείας αγαπημένου σου προσώπου. Το διπερέχομαι για να πάμε σε κάτι πιο απλό και εύκολο, επειδή μου είπες θέλω να ξέρω, θέλω να μάθω τι θα βρούνε φέτος, πώς θα πολεμήσουμε. Λοιπόν, εγώ σου έχω μια έκπληξη και για σένα και για αυτούς. Ευχάριστη δυσάρεστη. Πολύ ευχάριστη. Θα δούμε λοιπόν για πρώτη φορά από την ελληνική τηλεόραση. Τι έπαρσε αυτός ο Νικολετάτος, αλλά έχει κάποιο αρχείο. Πειράζει, και ταξιδεύει, είναι και με δύο βαλίες στο χέρι. Λοιπόν, σου έχει βρει ούτε λίγο ούτε πολύ για να εικονογραφείς το δικό σου πορτρέτο τη Cynthia Gibb. Η οποία είναι μια καταπληκτική δημοσιογράφος, καταξιωμένη συγγραφέας, πανέμορφη κοπέλα, η οποία ξαφνικά αποφάσισε, κάντε τόπο στα εφόη τάχτη, ο εαυτός μου, και σας βγαίνω σαν πρωταγωνίστρια. Και βγαίνω πού, στο Gypsy, ένα musical παράδοση, τραντισιόν στο Broadway. Λοιπόν, βλέπουμε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, από το πορτρέτο της Έλενας Ακρίτα, πώς αντιμετωπίζει τα πιθανά, όχι ανώνυμα, ενυπόγραφα σχόλια, το New York Times, το Herald Tribune. Η Cynthia Gibb βγαίνοντας από το καμαρίν της, προχωρώντας τις κουίντες και με το σπρώξιμο του οδηγού να βγει επιτέλους στη σκηνή. Το βλέπουμε, το χειρόμαστε και δίνει και κουράγιο και σθένος. Το χρειάζομαι. Να Girl,
Και μετά την Γκουέντολιν, τι άλλο. Στην πορεία, στην τακτική, στο προδιαγεγραμμένο σχέδιο της Έλενας Κρήτα για τα επόμενα χρόνια που θα δώσει χαρά στον Παύλο να την καμαρώσει και στον Κώστα Ζόγλου να τη σκηνοθετήσει και να συμπροταγωνιστήσει μαζί της. Δεν ξέρω ακόμη, όσο και να σου φαίνεται περίεργο, είμαι αρκετά θυμικό άτομο και δεν μπορώ να κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Έχεις ένα δίκιο που αναφέρεις τον Παύλο, γιατί κατά κάποιο τρόπο αισθάνομαι ότι λογοδοτώ στον Παύλο. Δηλαδή, όταν μεγαλώσει ο Παύλος και μπορεί να με κρίνει, δεν θέλω να κάνω κάτι για το οποίο να ντρέπεται για μένα. Είναι περίεργο αυτό που σου λέω, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, το σκέφτομαι πάντα. Θέλω να είναι περήφανος για μένα, ό,τι και αν κάνω στη ζωή μου. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι έχω 10 έργα στο κεφάλι μου, σίγουρα, όπως έχουμε όλοι, μπορώ να σου πω ότι το επόμενο βήμα, δυστυχώς, δεν είμαι τόσο οργανωμένη. Δεν είμαι τόσο οργανωμένη. Και ο Ερνέστος, η σημασία να είναι κανείς σοβαρός, ήταν μια στιγμή μέσα στη νύχτα που τυνάχτηκα και είπα: αυτό είναι! Προχωράγαμε άλλο έργο με τον Γιώργο τον Κυρίτσι. Εγώ με τα συνεχή ταξίδια που κάνω στο εξωτερικό βλέπω το εξής, ότι βαδίζω στο 2000 πια. Εγώ ήρθα προχτές από το Λονδίνο. Υπάρχουν έργα. Γιατί ιεραρχικά οι τρεις πόλεις, οι μεγάλες πρωτεύουσες που παίζουν τα έργα είναι το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και το Παρίσι. Ναι. Εγώ συμπληρωματικά βάζω επίσης και τη Ρώμη και τη Μαδρίτη. Γιατί ξέροντας αυτές τις πέντε γλώσσες και το Βερολίνο ακόμα. Παρακολουθώ. Δηλαδή ξέρω το casting τα πάντα. Όμως αυτό που πραγματικά με συνεκλώνησε είναι ένα πρόσφατο. Δηλαδή ήρθα από πέντε ημερών, προ-τεσσάρων ημερών εδώ στην Αθήνα, από ένα χειμωνιάτικο Λονδίνο. Και ένα έργο το οποίο το συζήτησα με τον άνθρωπο. Το communicating doors, το τελευταίο του Alan Ayckbourn. Το οποίο δεν μοιάζει με τίποτα. Του άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα σχέδια της Έλενας Ακρίτα, όταν γίνεται αυτή η κοσμογονία στην τεχνική, στις φόρμες, στις νόρμες του θεάτρου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Κυρίτσης μας παρακολουθεί, είναι μέσα στο πλατό και παρακολουθεί και σου λέει τι λέει ο Νικολετά του. Μα λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, εν έτσι ότι 1995, σε μια ανάσα πια από το 2000, υπάρχουν τουλάχιστον αυτές τις δύο πρωτεύουσες. Λονδίνο και Νέα Υόρκη, πράγματα που είναι εκπληκτικά. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που έφτασα να δω τον εαυτό μου στο Burning Blue να ξεσκίζω το χέρι μου εδώ με τα νύχια μου να πω: Θεέ μου, σε ευχαριστώ που βλέπω τέτοιο έργο και που υπάρχουν τέτοιες παραστάσεις. Λοιπόν, αν ξέρει η Έλενα Κρήτη ή ο Κυρίτσι ή ο Αζόγλου τι πραγματικά υπάρχουν, καλά, εγώ κάνω πολλά ταξίδια. Δηλαδή, υπάρχει μια συνθέμελη αναδιοργάνωση στο θέατρο. Ναι. Σε κείμενα, σε νόρμες, σε σκηνικά, στα πάντα. Δηλαδή, έργα όπως το Burning Blue ή το Communicating Doors, που εμένα ο Alan Ayckbourn δεν μ' αρέσει και ιδιαίτερα, αλλά με αλάλιασε ο άνθρωπος. Ναι. Που τότε η συνταγή για την Έλενα Κρήτα θα διαλέξω, δεν μπορώ να σου πω Σπύρο τώρα γιατί μακροπρόθεσμα δεν κάνω σχέδια, είναι δύο δρόμοι. Ή κλασικό ρεπερτόριο σαν το Oscar Wilde, το οποίο είναι ένα μπουντέλι, το οποίο SAE θα υπάρχει, ή έργα τα οποία είναι πια τόσο κοντά για να μην πω έχουν ήδη καμπατζάρι το 2000. Σαν το Burning Blue, σαν το Communicating Doors. Ναι, θα το δούμε αυτό. Ευτυχώς εγώ έχω πολύ επαφή με αυτά τα πράγματα. Ταξιδεύω πολύ, μου έρχονται όλες τις καινούριες εκδόσεις. Επειδή έχω μια ευχαίρεια στις γλώσσες, λάθος, μπορώ να διαβάζω. Λάθος, γιατί γίνεται. Να δεις ένα έργο πρέπει να το δεις όπως είναι ανεβασμένο. Όχι, το διαβασμένο, όπως. Με τίποτα στον κόσμο. Με τίποτα. Αισθάνομαι ότι πηγαίνεις και αγοράζεις το concept ενός άλλου. Εγώ προσωπικά και ο Κώστας είναι έτσι. Θέλω να το διαβάσω. Γι' αυτό έχουμε μία διαφωνία μονίμως για το design, εσύ και εγώ. Το design for living. Το οποίο μου λες, δες την παράσταση και εγώ σου λέω, δεν θέλω. Εμένα μου αρέσει ο Noel Coward, μου αρέσει πάρα πολύ ο Noel Coward. Είναι διαφορετικά. Αλλά η παράσταση αυτή ήταν φοβερή. Σπύρο, είναι διαφορετικά τα σημεία κίνησης. Εσύ θέλεις να ξεκινήσεις από εκεί, εγώ θέλω να ξεκινήσω από το γραπτό λόγο. Όχι το γραπτό, αλλά και την παράσταση. Διότι όταν είπα εγώ στον Αζόγλου, όταν είπα, δες το R της Γιασμίνα Ρεζά, που παίζουν τρεις άντρες και που εδώ θα μπορούσε να γίνει. Και εγώ δεν ξέρω τι, να γίνει η Αθήνα ανάστατα, να το παίξει ποιος όμως. Να το παίξει ο Κούρκουλος, ή ο Αζόγλου, ο Λαζόπουλος ναι. Και ο ποιος άλλος να έλεγα, και ο Κιμούλης. Τρεις άντρες, δεν παίζει κανένας άλλος. Ναι. Αυτό το πράγμα, όταν το διαβάσει η Έλενα Κρήτα, θα μου πει τώρα τι μου λέει ο Νικόλας, διαβασμένο. Τι λες, σε πληροφορώ ότι το R για μένα είναι από τα καλύτερα έργα που έχω διαβάσει τελευταία πενταετία. Εγώ όμως είναι την παράσταση με τον Pierre Dithy, με τον Φραν, με τον Pierre Vanek, ναι. Έμεινα. Ωραία. Από και είπα μέσα μέσα. Είναι επόμενο βήμα, Σπύρο, αυτό. Πρώτα, εγώ τουλάχιστον έχω ανάγκη πρώτα του γραπτού λόγου. Ίσως γιατί προέρχομαι από το γραπτό λόγο. Δηλαδή, ναι, αλλά και αμέσως κατόπιν θα έλεγα να δεις την παράσταση, συγκεκριμένη παράσταση. Όχι απαραίτητα. Εγώ, ας πούμε, την παράσταση του Old Vic δεν θέλω να δω πώς είναι η Γκουέντολιν εκεί πέρα. Με τίποτα. Θέλω να κάνω την πρεμιέρα μου και μετά να το δω. Δεν θέλω. Ο Κώστας ποτέ του αρνήθηκε όταν έκανε το M. Butterfly, ποτέ έχει κάνει ρόλους.
δεν θέλει ποτέ να έχει εικόνα. Πολλοί άνθρωποι είναι. Κύριε Στάβη, αν σε όλα συμφωνούσαμε και λέει αχ, τι ωραία που τα λέτε, κυρία Κρήτα. Τι κλεκτικά που θα ήταν εδώ μέσα, θα βαλιόμασταν και εμείς και οι φίλοι μας, ναι. που μας βλέπουν. Ναι. Λοιπόν, επειδή και τις κόντρες μας είχαμε, επειδή είπαμε τα πάντα, επειδή είπαμε ακόμα και στιγμές ιδιωτικής ντομεστήσιδη όπως είναι αυτή του μικρού Παύλου. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ το θέατρο Μελίνα που είναι ασφόρος τιμής, την Μελίνα που έφυγε αλλά που μένει πάντα κοντά μας, στον Όσκαρ Γουάιλντ που διεθνώς πια επανέρχεται, δρυμύδατος όπως του αξίζει, στον Κώστα Ζόγλου που υπογράφει τη σκηνοθεσία και σε όλους τους φοβερούς αυτούς συντελεστές, αρχινώντας από τον Μάριο Πλωρίτη και τελειώνοντας, ουχή τον όμως, με τη Μάρο Κοντού σε αυτό το συγκλονιστικό ρόλο της Μάγκη Σμιθ που τον άφησε μόνο για να πρωταγωνιστήσει το έργο του Άλμπι. Και εδώ πάλι θα σε κοντράρω, θα κάνω φινάλε κορώνα γιατί μου το έφερε εδώ πια και δεν μπορώ. Όχι, μπορεί να έχει γοητευτικό χαμόγελο, θα σε αντιμετωπίσω. Σου λέω το Three Tall Women του Άλμπι, το τελευταίο. Ναι. Διαβασμένο. Και όχι ειδωμένο γιατί το έχω δει και στην Αμερική από τη Μάγκη Σμιθ, από τη θεϊκή, από τη μοναδική. Τι θα ήταν. Μαγικό. Το Three Tall Women. Μαγικό. Για μένα ήταν μαγικό, όπως το Conversations with My Father. Είναι μαγικό. Είναι, σου λέω, είναι άλλος ο τρόπος που προσεγγίζεις εσύ το θέατρο και άλλος εγώ. Είναι θεμητή και οι δύο. Το τραγικό είναι να μην προσεγγίζεται το θέατρο. Δηλαδή, στο δικό σου πρωτέλεσμα κάνουμε και μια βάντα σε ένα άλλο θέατρο. Να σου πω κάτι άλλο, Σπύρο μου, συγγνώμη πριν κλείσουμε. Υπάρχουν ηθοποιοί που πάνε στο Λονδίνο και αγοράζουν παράσταση όπως αγοράζουν ένα pullover Shetland. Mm. Αυτό κάποτε πρέπει να πάψει. Έχουμε απίστευτες δυνάμεις στο ελληνικό θέατρο, σε όλους τους τομείς. Έχουμε καλύτερα σκηνικά. Έχουμε καλύτερα σκηνικά από πάρα πολλά. Έχουμε πολύ καλό μέσο όρο ηθοποιών. Μπορεί αυτοί να έχουν τα tops, αλλά ο μέσος όρος ηθοποιών μας είναι παραπάνω, πιστεύω εγώ. Πολύ συχνά, όχι από όλους, αλλά από πολλές αγγλικές ή γαλλικές παραστάσεις που έχω δει. Κύριε, σε αυτό και που ανέφερα, όχι. Δηλαδή, οι παραστάσεις του θέατρου Σιστίνα, σταχυολογώ, μόνο το Σιστίνα με το μεγαλύτερο θέατρο της Ρώμης, με το Μοντεσάνο, ξέρω εγώ, είναι παραστάσεις που δεν μεταφυτεύονται καταρχήν, είναι μόνο για το Σιστίνα. Συμφωνώ. Η παράσταση, ας πούμε, το Community in the Doors με τη Τζούλια Μακένζη, δεν ξέρω πώς θα βγει στα ελληνικά. Και φυσικά δεν ξέρω πώς θα βγει με οποιοδήποτε Αζόγλου. Θα μου πεις, μα ο άντρας μου βγήκε και χωρίς ρούχα στο Empire Fly. Μα θα σου πω ότι στο Burning Blue υπάρχουν τέσσερις πρωταγωνιστές, τέσσερις άντρες που βγαίνουν τελείως γυμνοί σε πάρα πολλές σκηνές του έργου. Ναι. Θα μου πεις, μα αυτός έκανε να τσιμπά στα χέρια. Όχι. Η ροή του λόγου. Δεν θα σου έλεγα ποτέ αυτό. Κοίταξε, η ροή του λόγου. Αυτό που έκανε είναι η δύναμη του έργου. Η ροή του λόγου. Σαφώς. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι αν δεν έχεις και μια συγκεκριμένη παράσταση σαν ορμητήριο για να δεις τι μπορείς να κάνεις, δεν είναι μόνο. Και γι' αυτό σου αναφέρω το έργο του Άλμπι, το Three Tall Women, κάνοντας και διαφήμιση σε ένα άλλο γειτονικό σας θέατρο, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι. Μα όλη η γειτονιά έχει πολύ ωραίες παραστάσεις. Μα είπα το χαρτιά ότι φέτος, ναι. Εγώ δεν νιώθω ότι κάνω διαφήμιση και το Βρετάνια με την Παναγιωτοπούλου κάνουν τον Κάουερ. Το Three Tall Women που κάνει η Μαραγκού με την Λάσκαρη και την Χατζιαργύρη. Ο Θείος Βάνιας, δίπλα. Αλεξανδράκης, Παπαμιχαήλ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το ξέρω, δεν το κάνει κανένας αυτό. Όμως είδε εγώ, τι μεγαλώθη, είμαι χαρούμενη που είμαστε Κρήτα, σε μια χαρούμενη, λέει, και το λέει μόνο. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια το λέω και πιστεύω ότι όλα αυτά τα θέατρα θα ασκήσουν. Γιατί έχουν μέσα ανθρώπους με μεράκι. Και να μην πούμε και τον Γρηγόρη τον Φαλτινό που περιμένει τη δική του σειρά και που είναι για δεύτερη σεζόν. Ο Γρηγόρης ο Φαλτινός έχει σκίσει. Ναι, με τη μεγάλη μου αγάπη την Μέμι Ζούνη. Ναι, λοιπόν, και τον περιμένουμε να το γιατί είμαστε με πολύ μεγαλόθυμοι. Λοιπόν, αυτά έφυγε η Έλενα Κρήτα. Ιδέες, χίλιες σκέψεις, όνειρα, μπερδεμένα, ανάκατα. Ένα κουβάρι. Θέλω να κάνω πράγματα, να φτιάξω πράγματα. Να βρω έναν τρόπο που να μ' αρέσει εμένα. Να προφταίνω να αγαπήσω, έζω.
Όχι τώρα. Τότε. Τότε γιατί. Νόμιζα ότι με ήθελες κι εσύ, όσο κι εγώ. Έκανες λάθος. Φύγε τώρα. Εκείνη την πρώτη νύχτα πάνω στη σκηνή. Σαν δίκρυσα και είπα, αυτός είναι. Αυτός και άλλος κανένας, ο Σουζού. Ο Σουζού αυτός. Δεν το ξέρω. Δεν το φαντάστηκα ποτέ. Φύγε τώρα. Φύγε. Συγχωρείς. Στρατό. Έχεις πονέσει ποτέ για μια γυναίκα? Όχι. Θα πονέσεις κάποτε. Για μένα. Μπορείς να είναι ένα περίεργο ιδιότυπο, ας πούμε, ντουέτο σε μια αποκάθεση. Εγώ να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία, καλλιτεχνική και εισπρακτική. Και σε εσάς όλους να αγαπάτε το ελληνικό θέατρο, να βλέπετε την αποκάλυψη, η οποία μπορεί να γίνεται σε δύο καρέκλες, δεν έχει εξωτερικά γυρίσματα. Αλλά σας αγαπάει και πιστεύω ότι την αγαπάτε κι εσείς. Να είστε καλά.